Αυξητικέ τάσει καταγράφει η συχνότητα εμφάνιση των καταθλιπτικών και αγχωδών συμπτωμάτων στην κοινότητα στην περίοδο μετά την πανδημία, σύμφωνα με την επίσημη πρόσληψη τη γνώση από την καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι δομέ υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η πανδημία. Οι συνθήκε του εγκλισμού και η πιεστική κατάσταση που διαμορφώθηκε σε καθημερινό επίπεδο αρχίζουν να αποτυπώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο παρατήρηση. Σύμφωνα με τον Βάιο Περιτογιάννη, ψυχίατρο και επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Ημέρα Κιτάλη τη Εταιρεία Προαγωγή Ψυχική Υγεία Υπήρου. Από το καλοκαίρι, όταν άρχισε η άρση των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν στην πανδημία και αποκαταστάθηκε η διαζώση σε επικοινωνία, η κίνηση στι δομέ τη έπροψη είναι ιδιαίτερα αυξημένη και συνολικά ένα αριθμό 90 περίπου ωφελούμενων συμμετέχει στι ομάδε που έχουν συσταθεί και λειτουργούν καθημερινά. Έπειτα από, από τη δύσκολη περίοδο τη πανδημία, που έπρεπε να στηρίζουμε το, του ανθρώπου εδώ πέρα, του ωφελούμενου, διαδικτυακά όσο μπορούσαμε και τηλεφωνικά, ε, θα έλεγα ότι από το καλοκαίρι και μετά, καθώς δεν υπάρχουν πια πρακτικά μέτρα προστασίας και όλα αυτά. Η κίνηση εδώ πέρα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή έχουμε 30 και περισσότερου ωφελούμενου, οι οποίοι συμμετέχουν οι περισσότεροι σε αρκετέ ομάδε, σε περισσότερε τη μια ομάδα και συνολικά εξυπηρετούμε γύρω στα 90 άτομα. Στην ερώτησή σα τώρα σχετικά με το βαθμό αυτονομία αυτών, η αλήθεια είναι ότι στο κέντρο ημέρα θα έρθουν άτομα τα οποία χρίζουν περισσότερης βοήθειας. Ένα μέρος των ασθενών με σοβαρές ψυχικές διαταραχές είναι όντω οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, όπως λέτε, εργάζονται και μπορεί κανείς να μην ξέρει το πρόβλημά τους. Κάποιες περιπτώσεις που είναι πιο δύσκολες και χρειάζονται πιο εντατική φροντίδα και αυτό είναι ανεξάρτητο από την κλινική θεραπεία που λαμβάνουν, μιλάω για ψυχοκοινωνική φροντίδα, είναι ακριβώ εκείνοι που επισκέπτονται το κέντρο Ημέρα Κιτάλης και, από όσο γνωρίζουμε, οι ανάγκε είναι και πολύ μεγαλύτερε. Η απάντηση στο ερώτημα: Ποιοι είναι εκείνοι που επηρεάστηκαν περισσότερο στην περίοδο τη πανδημία και τη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, προκαλεί έκπληξη. Τα μέχρι στιγμή δεδομένα παγκοσμίω λένε ότι η συχνότητα των καταθλιπτικών και αγχωδών συμπτωμάτων στο γενικό πληθυσμό έχει αυξηθεί έχουν αυξηθεί επομένως σε περιπτώσεις όχι κατά ανάγκη, οι κλινικές οι οποίες απασχολούν τις υπηρεσίες. Τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις πιο σοβαρές ψυχικές διαταράχες εκείνοι δεν επηρεάστηκαν τόσο πολύ. Γιατί από πριν αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες. Η πανδημία ενδεχομένως είχε πολύ ε, λιγότερες συνέπειες για εκείνους από ότι για άλλους χωρίς να σημαίνει όμως ότι και εκείνοι δεν δυσκολεύτηκαν γιατί χάλασε η ρουτίνα τους. Και επίση το άλλο που ρωτήσατε, πώς εμείς εδώ στο κέντρο ημέρα αξιολογούμε την πορεία των ανθρώπων, η αλήθεια είναι ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα παρακολουθούμε την εξέλιξη της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με τη χρησιμοποίηση κάποιων έγκυρων και δομημένων κλιμάκων που χρησιμοποιούμε γενικά σε τέτοιες υπηρεσίες το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου στι 12 το μεσημέρι στον Πολυχώρο Δημήτρη Κατζή. Το κέντρο ημέρα Κιτάλι παρουσιάζει ταυτόχρονα τη δράση και το βιβλίο με τίτλο Ιστορίε τη ψυχή μα, αφηγηματική τέχνη και ψυχική υγεία τη Μαρία Μαχέρα, που είναι εξωτερική συνεργάτηδα του κέντρου. Η κυρία Μαχέρα και ο κύριο Περιτογιάννη μίλησαν για το περιεχόμενο του βιβλίου και την εκδήλωση στα τοπικά μέσα, απευθύνοντα πρόσκληση στου πολίτε να παρευρεθούν στην εκδήλωση του Σαβάτου. Αυτό το βιβλίο ουσιαστικά περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε ε, με τα μέλη των ομάδων και στο κέντρο ημέρας Σκητάλη αλλά και στην ΤΑΚΤ, ε, πώς δουλεύουμε με την αφήγηση ε, και έχουμε έχουμε καταγράψει 10 ιστορίες τις οποίες τις έχουμε φτιάξει μαζί με, τους, με, τα, με τα μέλη των ομάδων και θεωρώ ότι είναι έτσι πάρα πολύ σημαντική δράση γιατί επιβραβεύει ουσιαστικά τη δουλειά όλων των ανθρώπων και των, και των, και των κέντρων των δομών που προάγουν την ψυχική υγεία αλλά κυρίως των ανθρώπων που έρχονται στις δομές, τους ανθρώπους που βασανίζονται από την ψυχική νόσο. Η συμμετοχή της εταιρεία μας σε αυτό το εγχείρημα, το οποίο, για το οποίο πρέπει να συγχαρώ την συνεργάτη μας, την κυρία Μαχέρα, έχει να κάνει με το ότι ένα μεγάλο μέρος του υλικού προέκυψε μέσα από τις ομάδες που γίνονται εδώ στο κέντρο Ιμάρια Σκητάλη. Πρόκειται για κάποιες αφηγήσει, κάποια παραμύθια, στα τα πούμε, που έχουν παρουσιαστεί κατά καιρού σε διάφορες εκδηλώσεις μας και τα οποία προκύπτουν μέσα από τη συνεργασία όλων των μελών της ομάδας. Να θυμίσω εδώ ότι οι ομάδες αυτές έχουν σαν σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ανθρώπων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας.